Γεια σας και πάλι φίλοι και φίλες του Assassin's Creed, και σε αυτό το βίντεο, όπως σας υποσχέθηκα πριν, θα μιλήσουμε για το DLC 2 που αποκάλυψε χθες ο Scott Phillips στο βίντεο της Ubisoft. Παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο της ημέρας μιλήσαμε για τον DLC 1, το Legacy of the First Blade. Όποιος θέλει δηλαδή αυτό το βίντεο που έχει περαιτέρω ανάλυση για αυτό το pack, υπάρχει στο τέλος του βίντεο το link. Και πάμε να δούμε τι είναι τον DLC 2, παιδιά, που θα ξεκινήσει να βγαίνει την άνοιξη του 19. Είναι το Fate of the Atlantis, δηλαδή η μοίρα της Ατλαντίδας. Παιδιά, υπήρχαν πάρα πολλά rumors ότι η Ατλαντίδα θα είναι DLC στο Assassin's Creed Odyssey, και τώρα έχει γίνει confirmed, δηλαδή είναι σίγουρο, μας το αποκάλυψε ο Scott Phillips, ότι θα επισκεφθούμε αυτή τη θρυλική πόλη, το DLC 2. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το DLC μας υπόσχονται ότι θα συναντήσουμε μυθικά τέρατα, θα αποκαλύψουμε θησαυρούς αυτής της χαμένης πόλης και θα μάθουμε και την ιστορία της και γιατί βυθίστηκε. Θα έχει πάρα πολύ καλή πλοκή με twists και διάφορα έτσι cliffhangers και αλλαγές στην ιστορία που δεν τις απρόσμενες αλλαγές. Θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά, λέει, στην ιστορία της Ελλάδας και τη μυθολογία της, αλλά θα μάθουμε και πάρα πολλά πράγματα για το First Civilization, παιδιά, τον πρώτο πολιτισμό, και αυτούς που έχουν δημιουργήσει τα Pieces of Eden. Ξαναλέω, παιδιά, αυτό το DLC ξεκινά να βγαίνει την άνοιξη του 2019, θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο που θα ακολουθήσει και το Legacy of the First Blade, δηλαδή θα βγαίνει σε επεισόδια με απόσταση 6 εβδομάδες το κάθε επεισόδιο και θα υπάρχουν 3 επεισόδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, που θα εξερευνήσουμε και τη χαμένη Ατλαντίδα σε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι, παιδιά, γίνεται όλο και καλύτερο και μείνετε πολύ συντονισμένοι εδώ στο Maximum Top 10. Μην χάνετε βίντεο, γιατί σίγουρα θα καλύψουμε και τα DLC αφού βγει το παιχνίδι. Και πάντα like, share, subscribe, και θα σας δω πολύ σύντομα με άλλα βίντεο. Θα αναλύσουμε ακόμη λίγο το βίντεο της Ubisoft σε ακόμη 1-2 βίντεο, παιδιά. Μην τα χάσετε, να μάθετε τι άλλο έχει η Ubisoft αποκαλύψει για το μέλλον του Assassin's Creed Odyssey.